Όταν έμαθα που σε πήρε τηλέφωνο και σου είπα Τζένι παραιτήθηκες από τον Αντένα, μου το διέψευσες. Εγώ όμως έμαθα ότι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εσύ είχες παραιτηθεί. Ναι, είχε παραιτηθεί. Όχι. Αποδείχθηκε λοιπόν, γιατί είχα μάθει ότι τότε ήθελες το πρόγραμμα αυτό, όταν άλλαξε το πρόγραμμα και σε βάλανε 10 η ώρα, ήθελες να ήταν ζωντανό. Και δεν ήτανε. Έχω άδικο. Έλα, μην τα γυρνάς. Πάρα πολύ ωραία, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ, εσύ. Αν δεν αφήνεις μόνη της, τώρα είναι δύσκολη θέση. Έλα εδώ, Χατζηδάκη. Να σου πω κάτι, εσύ είχες τις αναστολές σου ώστε η εκπομπή Τζένι από την αρχή να βγει μαγνητοσκοπημένη απέναντι σε ζωντανά προγράμματα, ναι ή όχι? Αυτό δεν μπορούσε να γίνει τελευταία στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι παραγωγικά για να βγούμε ζωντανά. Εσύ γιατί παραιτήθηκες τότε? Πότε? Παραιτήθηκες το Σεπτέμβρη, μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Καλά, πριν ξεκινήσει. Ξεκινήσαμε χωρίς να μου έχει πει τίποτα. Πες μου άλλα. Έχω άδικο. Λέω ψέματα. Ψέματα δεν λέω. Ο Καλημέρης. Η Αθήνα. Άλλο κανάλι σε παίρνει τηλέφωνο. Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο, δεν μπορεί. Το Τζένι δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Το Τζένι Τζένι. Ναι. Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε. Ναι, κάτι θα κάνουμε. Στενοχωρήθηκες όταν έμαθες ότι η εκπομπή τέλος? Δεν το έμαθα, ήταν μια κοινή απόφαση. Ήταν μια κοινή απόφαση, αλλά δεν σταμάτησε από τον Αντένα η εκπομπή. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Η ομάδα στενοχωρήθηκε που είπαν από τον Αντένα γεια σα. Δεν είπαν από τον Αντένα. Δεν το είπα. Αυτό περιμένω. Γι' αυτό την κάνω την ίντρικα. Και θα σα ζητώσω λίγο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το είπα από τον Αντένα. Εσείς το είπατε. Εγώ το ξέρω, αλλά δεν μου το λες τόση ώρα. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω είναι γνωστό ότι δεν έχει κοπεί η εκπομπή από τον Αντένα. Ναι, το είπε και ο Αντένα. Κάποια πράγματα μας ξεπερνάνε. Ναι. Αυτά τα οποία μας ξεπερνάνε, εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Αφορά άλλους ανθρώπους. Εμείς απλά ακολουθούμε σε αυτά τα πράγματα. Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί η Τζένι και από το Μέγκα και στον Αντένα και όταν έκανε την εκπομπή μόνη της και με τον Πέτρο είχε κερδίσει το στοίχημα, δηλαδή κανείς δεν έγραψε, ακόμα και αυτοί που είναι πολύ πικρόχολοι, ότι η Τζένι δεν τα καταφέρνει καλά. Στο live ήταν εξαιρετική, στο μαγνητοσκοπημένο επίσης ήταν πολύ καλή και μου κάνει εντύπωση που δεν σου είπαν, ξέρεις τι, ρε η Τζένι, μήπως να το κάνουμε ζωντανό όλο, να το πάρεις εκεί αμπάριζε, να πάρεις σόβρακα. Ήταν η συζήτηση που είχαμε πέρυσι με το Μέγα. Προέκυψαν όλα αυτά που προέκυψαν με τις άδειες των καναλιών. Οπότε γενικά μείναμε λίγο πίσω στην προετοιμασία μας για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι live. Και στον Αντένα επίσης. Πήγες. Τελευταία στιγμή. Πώς λένε, λίγο πριν κλείσει η πόρτα, τσακ. Είναι τρουπός. Τρούπωσα. Τελευταία στιγμή τρουπέσαμε. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι είχατε γράψει και μια εκπομπή πάρα πολύ ωραία με το Δήμο Βερίκιο. Γιατί δεν προβλήθηκε αυτή η εκπομπή ποτέ? Ήταν πολύ ωραίος ο Δήμος εκεί και είχε και ίντρικα, γιατί εσύ με το Δήμο είχατε και τα δικά σας τα ωραία από εκεί, από το τχέρι και από αυτά. Πολύ καλός και τιμή μας που ήρθε. Όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί δεν έπαιξε αυτή η εκπομπή? Δεν μου αφήνει. Άκου, όλα τα πράγματα. Δεν έπαιξε η συνέντευξη. Νομίζω ότι δεν προλάβαμε. Τα στρογγυλεύεις πάντα έτσι, γιατί η Σκορπιός που ξέρω εγώ δεν είναι έτσι στρογγυλεμένα όλα. Δεν προλάβαμε. Με το Δήμο Βερίκου η εκπομπή ήταν λίρα 100. Το ξέρετε ότι ο Δήμος έλεγε ποίηματα. Αυτή την εκπομπή δεν κρατάω σε όλα. Ήταν εξαιρετικό. Απήγγειλε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πολύ καλός. Και γιατί σου είπαν ότι δεν θέλουμε το Δήμο εδώ? Όχι, δεν προλάβαμε να τον παίξουμε. Από τη στιγμή που αποφασίζει ένα κανάλι τον προγραμματισμό, ό,τι ένσταση και να έχει, δεν έχει καμία σημασία. Μπαίνει και θέλει να δώσει τον καλύτερο σε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά θέματα επικαιρότητα, δηλαδή α πούμε το Σάββατο χώρισε η Φέη με τον Γιώργο και εμεί παίζαμε ψυγείο. Σωστά. Αυτά είναι τα κακά. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούσαμε. Όχι. Τελικά το πρωινό, όταν πάνε ζευγάρια, δεν είναι και πολύ γουρλίδικο. Ο Λιάκης με τη σκορδά χωρίσανε, να το ξέρεις. Εκτός αν εσείς δεν κάνατε γκόστ αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι το λέγεις επειδή εμείς σταματήσαμε, δεν είμαστε ζευγάρι. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό με το Λιάκη και τη σκορδά? Εντάξει, προφανώς είχαν για αυτή τα θέματα τους. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν είναι και πολύ. Δεν κάνεις αυτή την απόφαση. Τελικά η καθημερινή τριβή νομίζω ότι είναι κακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλεύεις με τον άντρα σου στη δουλειά ή με τη σύζυγό σου. Εγώ το ξέρω και γι' αυτό επέφευγα πάρα πολλά χρόνια να είμαι σε διογραφείο με τον Πέτρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα και ειδικά όταν είναι δύο δυνατές προσωπικότητες. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να τα έχει πάρα πολύ καλά τα όρια του δομημένα και που μπαίνει ο ένας και που μπαίνει ο άλλος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλύτερα είναι οι γυναίκες να έχουν το δικό τους χώρο όπως και οι άντρες το δικό τους, ώστε να μπορούν να τσακώνονται για άλλα θέματα και όχι για τα της δουλειάς.
Γιατί αν να τσακώνεσαι για το που είναι ο καναπές, αν τάσει στο παιδί, αν το φαγητό δεν ήταν καλό, οκ, okay, αλλά να τσακώνεσαι για τη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το αγόρι σου δεν ζηλεύει που κυκλοφορεί με έναν τόσο πολύ ωραίο άντρα. Γιατί η χαρά ζηλεύει. Η χαρά τη ζέστη. Η χαρά. Ναι, δεν ξέρει. Η χαρά είναι κούκλα. Δεν ζηλεύει κανένα. Παντρεύεται ο Παναγιώτη. Τι είναι, τι τρίπλε είναι αυτέ τώρα. Πα το ρίξει τώρα πάνω. Δεν παντρεύω, δεν παντρεύω. Καινούριο κανάλι πρέπει να κάνετε λίγο ίδρυ. Καλή σα αρέσει σαν γυναίκα Τζέννη. Πάρα πολύ, πολύ όμορφη γυναίκα. Τι να λέμε τώρα. Να σου πω κάτι, εσύ έχει ομορφήνει επικίνδυνα πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα. Είχα σήμερα παρουσίαση και έκανα την ωραία, βάφτηκα λίγο. Αγόρι σου προτιμά ξυπόλυτη με τέτοια ή όχι. Μάτα. Έλα ρε, γιατί να κάνουμε και λίγο. Γενικά μου αρέσει να είμαι ξυπόλυτη. Και στο γραφείο ακόμα βγάζω στο πουτσί και κυκλοφορώ ξυπόλυτη. Η πρόταση γάμου, τι φαντάζεσαι κάπως έτσι, κάπου εδώ μέσα να είναι λουλούδια και τέτοια. Όχι. Δεν έχει κανένα. Όχι, ε. Τη φαντάζομαι αλλιώς. Πώς. Δεν μπορώ να σου πω. Θα τη μοιραστείς μαζί μας, θα είναι κάτι που θα μοιραστείς με τον κόσμο, αν κάνεις ένα δεύτερο γάμο. Όχι. Ρίσαι εσύ μία. Καλά σε κάνουν και σε κυνηγάνε όλοι στην πάτη μου μετά.